και να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Γύρω στα 26 άτομα επέβαιναν εκείνο το βράδυ σε αυτό το πλοιάριο, σε αυτή τη βάρκα η οποία έμεινε ακυβέρνηση στη μέση μιας μεγάλης θαλασσοταραχής, όπως μας μεταφέρει και το λιμενικό σώμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως μπορεί να διακρίνεται, γίνονται οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα στον υπεύθυνο του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας εδώ στην Αθήνα με τον άνθρωπο ο οποίος κρατάει το μωρό στην αγκαλιά του. Από πίσω βέβαια έρχονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουν τραβήξει αυτοί εδώ οι άνθρωποι προκειμένου να φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι πραγματικά, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς, σπάνε, λυγίζουν. Τώρα που αισθάνονται ασφαλείς μπορούν να πούν περισσότερα πράγματα. Από ό,τι βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος μάλλον περιγράφει το τι έγινε εκεί πέρα το βράδυ. Μπορείτε να καταλάβετε. Τους χτύπησαν, προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα το λιμανικό και τους χτυπούσαν με την πόρτα να πέσουν πάλι στο νερό. Ενός χρόνου παιδί φώναζε βοήθεια, μαμά, παπά, κανένας δεν φώναζε. Τα παιδιά του πόσο χρόνο ήταν ένα χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών. Πάνε. Λοιπόν, Δημήτρη, ακούμε αυτή τη στιγμή όσους κατάφεραν να